Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τους σιδηροδρομικούς, καθώς βρίσκονται στην καρδιά των εθελοντικών εντός εισαγωγικών μετατάξεων για 1.300 άτομα, μεταξύ τους και άνθρωποι με μεγάλη πείρα, ενώ επίκυνται και άλλες μετατάξεις για τις οποίες θα αποφασίσει η διοίκηση του οργανισμού ποιοι πρέπει να αποχωρήσουν. Είμαστε στην πρώτη φάση του φαινομένου αυτού των εθελοντικών μετατάξεων. Έκλεισαν οι εθελοντικές μετατάξεις, γύρω στα 1.300 άτομα δηλώσανε εντός εισαγωγικών ότι θέλουν να εγκαταλείψουν τον ΟΣΕ να πάει σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και αναπόκειται άλλα 400-500 άτομα αναγκαστικές πλέον μετατάξεις που θα επιλέξει η διοίκηση ποιοι πρέπει να αποχωρήσουν από τον οργανισμό ώστε να ικανοποιηθεί ο αριθμός του νομοσχεδίου και η επιβολή του Υπουργείου και της Τρόικας να αποχωρήσουν από τον οργανισμό 2.351 άτομα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Μπήκε το καινούριο χρόνος, ο χρόνος για εμάς τους δρομικούς με κατάθλιψη, με αγωνία, με αβεβαιότητα για το μέλλον και σε αυτούς που φεύγουν. Φεύγουν συνάδελφοι πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας, με δάκρυα στα μάτια, πικραμένοι για την αντιμετώπιση που τους επιφύλασε η κυβέρνηση, η πολιτεία μετά από τόσα χρόνια προσφοράς. Ακόμη ένα χτύπημα για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδος είναι η συρρήκνωσή του, το οποίο θα φέρει απαξίωση στο τρένο σαν μέσο μεταφοράς, αλλά και στις περιοχές από τις οποίες δεν θα διέρχεται πια, τονίζει ο κύριος Βλάχος, προσθέτοντας πως οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ώστε να γίνει ο σιδηρόδρομος πιο ανταγωνιστικός προς τα ΚΤΕΛ, θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Η συρρήκνωση του σιδηροδρόμου, το κόντεμα, το κλάδεμα, το μάζεμα του, τα περιφερειακά δίκτυα ήδη κατεργούνται. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε ξεχάσει τη Δυτική Μακεδονία πλέον από το σιδηρόδρομο. Δεν θα ξανασφυρίξει τρένο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, σε αυτές τις ακριτικές περιοχές, τις ευαίσθητα περιοχές της χώρας μας, στις κοινωνικά υποβαθμισμένες, τρένο πλέον δεν πάει. Σταματάει και σταματάει οριστικά. Αυτό δεν θα γίνει, γίνεται, έγινε πλέον. Ένα δεύτερο είναι η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων. Φτιάξαν το τρένο, θέλω να το κάνω ανταγωνιστικό, τον ΚΤΕΛ, και φτάσαν τα εισιτήρια στα επίπεδα του ΚΤΕΛ. Σε πολλές περιπτώσεις τα περάσανε κιόλας. Ήδη στην Έδεσα το εισιτήριο, το ΚΤΕΛ έχει 12 ευρώ, εμείς το πήγαμε 14, από 6 ευρώ. 120% αύξηση. Με ποια ανταγωνιστικότητα θα πάμε να συναγωνιστούμε το ΚΤΕΛ, όταν και η τιμή έφτασε ή και πολλές φορές ξεπέρασε το ΚΤΕΛ. Άρα οδηγούν μαθηματικά το σιδηρόδρομο σε μείωση εσόδων, παρόλο που λένε ότι με την αύξηση του τιμή του εισιτηρίου θα έχουν και αύξηση εσόδων. Γύρω από τις γραμμές του τρένου χτίστηκαν πόλεις, ολόκληρες πόλεις. Η Αλεξανδρούπολη, κλασικό παράδειγμα. Μετά από 2 αιώνες δράση αυτού του τρένου, θα έρθει και το οριστικό του κλείσιμο. ΟΣΕ πήρε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία και δεν κατάφερε να έχει ούτε καν τελειωμένο τον κεντρικό άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα, δηλώνει ο κύριος Βλάχος, τονίζοντας πως το μεγάλο ερώτημα είναι πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. ΟΣΕ συνολικά πήρε πολλά δισεκατομμύρια, πάρα πολλά δισεκατομμύρια από τα κοινοτικά πλαίσια, από τα κοινωνικά ταμεία. Έφτιαχνε υποτίθεται γραμμές. Γραμμές που κλείνει τώρα, τις επιδοτούσε τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τις κλείνει. Έφτιαχνε γραμμές για να τις κλείσει. Έφτιαξε και δεν πρόλαβε. Δεν κατόρθωσε ακόμα να κάνει ένα κεντρικό άξονα. Το Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει ακόμα. Παρόλο που πέσαν δισεκατομμύρια. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Πού πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Πού πήγαν αυτά τα δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για πακτολό δισεκατομμυρίων. Έπρεπε από το 2004 να έχουν γίνει. Υπάρχουν έργα ολυμπιακά που ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βόρειας Ελλάδας εξέφρασε σοβαρή ανησυχία ως προς τη βιωσιμότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Εδώ θα πάρουμε μια απόφαση και θα πρέπει να την πάρει η κυβέρνηση. Ή θεωρούμε και το σιδηρόδρομο μέσα μεταφοράς, κοινωνικό αγαθό, το οποίο θα το πληρώσουμε, ή το βάζουμε τον ανταγωνισμό και αν αντέξει. Στον ανταγωνισμό ο σιδηρόδρομος δεν αντέχει. Γιατί το είπαμε τους λόγους. Δεν υπήρχε επιδομή, δεν υπάρχει υποδομή χρόνια τώρα εγκατελειμμένος. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα ΚΤΕΛ, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα αεροπλάνα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τίποτα. Εφόσον δεν μπορεί να ανταγωνιστεί, γιατί δεν τον κάνανε ανταγωνίσιμο όλα αυτά τα χρόνια, επόμενο είναι ή κοινωνικό αγαθό, δημόσιος, κοινωνικά χαρακτηριστικά να επιτελεί κοινωνικό έργο ή αναγκαστικά και επιδοτείται ή αν τον πας στον ανταγωνισμό, ζήσε, βγάλει να ζήσεις, ο σιδηρόδρομος δεν μπορεί να ζήσει, να βγάλει και να ζήσει. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε από τον Πράλο ακόμα και να κάνουμε την Αθήνα Θεσσαλονίκη όπως την κάναμε πριν 35 χρόνια. 6 και 7 ώρες και 5 στην καλύτερη περίπτωση.
Δεν γίνεται. Όταν το καλλίδρομο εδώ και 15 χρόνια δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. 15 χρόνια το καλλίδρομο και δεν γίνεται. Τι είναι αυτό που το καλλίδρομο, η καινούργια χάραξη, η σύραγγα στο καλλιδρόμο, η καινούργια πλέον, να κατεβεί ο χρόνος, να γίνεται αγωνιστικό στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν η ηλεκτροδότηση ακόμα δεν έχει γίνει στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Έργα που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, που πληρώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκαν λεφτά και δεν έχουν γίνει.